Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Πέριξ, κύριε Μαρκοπουλιώτη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ανδρίτσου. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε για την θετική ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για τις δυνατότητες που παρέχονται στη χώρα μας και φυσικά σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χρηματοδοτήσεις, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μιλούμε για πολύ μεγάλες επενδύσεις, για πλούσια χρηματοδοτικά εργαλεία που η χώρα μας καλείται να τα αξιοποιήσει. Ποια είναι η πρόκληση, λοιπόν, πόσα χρήματα μπορούμε να πάρουμε από αυτά τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία? Ακριβώς όπως είπατε, αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο ο κόσμος μπορεί να το ξέρει και ως πακέτο Juncker, γιατί μπήκε σε εφαρμογή μετά από την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Jean-Claude Juncker, και προβλέπει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση χρηματοδοτήσεων, πάνω από 315 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο των τελευταίων τριών ετών, αλλά έχουμε προβλέψει αυτά να διπλασιαστούν περίπου για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Να φτάσουμε δηλαδή στα 500 δις μέχρι το 2020. Ακριβώς. 500 δις, όπως το λέτε, κύριε Ανδρίτσου, είναι 500 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020. Αυτά τώρα τι είναι? Αυτά είναι χρήματα ιδιωτών, οι οποίοι κινητοποιούνται για να κάνουν επενδύσεις. Πού μπαίνουμε εμείς, πού μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει στο να διευκολύνει αυτές τις επενδύσεις, είτε δίνοντας εγγυήσεις με πάρα πολύ ανταγωνιστικούς όρους και με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία έχει κάνει μια σειρά από αναλύσεις για τις επενδύσεις αυτές, δηλαδή για την βιωσιμότητά τους, και βεβαίως διευκολύνοντας τους επενδυτές να μην αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε κόκκινη ταινία, την γραφειοκρατία. Λοιπόν, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα? Σήμερα μπορούμε να πούμε με χαρά ότι έχουν κινητοποιηθεί αυτά τα 315 δισεκατομμύρια ευρώ ήδη, και η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στις επενδύσεις αυτές. Με ποια έννοια? Σε σχέση με το μέγεθός της. Στην Ελλάδα, αυτά τα τρία χρόνια της λειτουργίας του Ταμείου Juncker των Στρατηγικών Επενδύσεων, υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει ή τροχιοδρομηθεί άνω των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λέτε ότι έχουν τροχιοδρομηθεί. Πόσες είναι καθαρά εγκεκριμένες και μέχρι πού είναι αυτές που τρέχουν? Φαντάζομαι έχουμε βάλει την διαδικασία, έχουμε κινήσει τη διαδικασία για να εξοικονομήσουμε αυτού του είδους τις επενδύσεις, τα 11 δις. Βεβαίως, τα 11 δις αυτά είναι εγκεκριμένα. Και είναι εγκεκριμένα, όχι απλά εγκεκριμένα, είναι συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια, διότι αυτή είναι η καινοτομία, αν θέλετε, αυτού του οχήματος, του σχέδιου Juncker, του Ταμείου Juncker, ότι είναι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν. Είναι επενδύσεις τις οποίες έχουν αποφασίσει να κάνουν οι επενδυτές, απλά για κάποιο λόγο δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα και εμείς πασχίσαμε και μπορέσαμε να τις κάνουμε να ξεκινήσουν. Κύριε Μαρκοπουλιώτη, έχετε τη χαρά να εργάζεστε σε ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κομισιόν, που στην ουσία είναι ο πιλότος της Ευρώπης, που δίνει γραμμή στα κράτη-μέλη για το πώς πρέπει να κινηθούν. Εγώ θα ήθελα να παρακολουθήσουμε μαζί ένα βίντεο, ένα ρεπορτάζ, όπου χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ιστορική Καπναποθήκη της Δράμας μετατράπηκε σε ξενοδοχείο, λόγω των ευκαιριών που αναλύουμε, των συγκεκριμένων ευκαιριών επενδύσεων. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Οι θέσεις εργασίας ξεκινούν εδώ. Είναι πολλά τα 11 δις για τέτοιου είδους δράσεις. Δίδονται θέσεις εργασίας, αξιοποιούνται δυνατότητες σε όλη τη χώρα. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Μαρκοπουλιώτη, αν υπάρχει δυνατότητα μέχρι το 2020 να υπερβούμε τα 11 δις, να εξοικονομήσουμε και άλλα χρήματα από τα δύο συγκεκριμένα ταμεία.
Ναι, κύριε Ανδρίτσο, αυτό είναι περίπου βέβαιο, διότι, κοιτάξτε, οι Έλληνες έχουν επιχειρηματικές ιδέες. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να τις βάλουμε σε λειτουργία. Και αυτό κάνουμε με το πακέτο Juncker, αλλά και όχι μόνο. Για την περίοδο 2014-2020, τα περιφερειακά ταμεία, τα περίφημα ΕΣΠΑ, όπως νομίζω είναι πιο γνωστά στην Ελλάδα, έδωσαν στην χώρα μας 20 δισεκατομμύρια ευρώ. 20 δις. Για την περίοδο του 2021-2027 έχουμε προτείνει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάμε στα κάτι λιγότερο από 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρώπη δηλαδή είναι παρούσα. Η Ευρώπη βοηθάει και αυτό που είναι απαραίτητο είναι να εκμεταλλευτούμε όλοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, αν μου επιτρέπετε κύριε Ανδρίτσου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια φάση στην οποία πρέπει να γυρίσουμε στη σελίδα των τελευταίων 8 ετών, τα οποία ήταν πολύ δύσκολα για τον ελληνικό λαό, για όλους, αλλά και για τους νέους, και να προχωρήσουμε με επενδύσεις. Η λύση στα προβλήματά μας θα έρθει με επενδύσεις τόσο ντόπιες όσο και από άλλες χώρες. Αυτές είναι οι οποίες θα δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας και τον πλούτο τον οποίο χρειάζεται η χώρα μας. Κύριε Μαρκοπουλιώτη, πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να μου πείτε σε όλη αυτή τη διαδικασία και στην προσπάθεια της χώρας να καρποθεί όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τα συγκεκριμένα ταμεία, ποιο είναι το μεγαλύτερο αγκάθι για σας, αλλά και για τους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν, πέραν της κόκκινης κορδέλας και της γραφειοκρατίας στην οποία αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, διότι το πρόγραμμα στήριξης από το οποίο βγήκε η χώρα τον περασμένο Αύγουστο είχε δύο μεγάλα κομμάτια χοντρικά. Το ένα ήταν η οικονομική στήριξη για να μπορέσει να ορθοποδήσει η οικονομία στην Ελλάδα και να μπει σε μια τροχιά ορθής, σωστής και χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης. Αλλά το άλλο, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, είναι να γίνουν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Και αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να καταστήσουν την χώρα μας, η οποία είναι μια πανέμορφη χώρα, με ένα πολύ δυναμικό εργατικό κόσμο, με ιδέες, με βούληση, να μπορέσει να γίνει ένας ελκυστικός τόπος επενδύσεων. Διότι, κακά τα ψέματα, οι εποχές που η ανάπτυξη ερχόταν μέσα από ελλείμματα έχουν τελειώσει και δυστυχώς είδαμε και ζήσαμε και εμείς ως Έλληνες τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής των ελλειμμάτων. Τώρα οι επενδύσεις γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν και αυτό το κάνουμε και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Μαρκοπουλιώτη, για τι είδους μεταρρυθμίσεις μιλάτε? Γιατί αυτή τη λέξη στην Ελλάδα την ακούμε περισσότερο από 20 χρόνια από πολλές κυβερνήσεις που πέρασαν. Όλοι μιλούν για μεταρρυθμίσεις. Εφόσον το δρόμο το ξέρουμε, εφόσον τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι δεδομένα και είναι εκεί, μας περιμένουν. Ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε μπροστά? Κοιτάξτε, είναι πολλές οι μεταρρυθμίσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρέπει να μικρυνθούν οι χρόνοι οι οποίοι απαιτούνται για να ανοίξει μια επιχείρηση. Πρέπει να μην χρειάζονται άπειρα δικαιολογητικά να παρασχεθούν. Αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει μια διασύνδεση. Αν θέλετε, έχουμε τα μέσα μέσω της τεχνολογίας. Να μην χρειάζεται να προσκομίσω 10, 20, 30 δικαιολογητικά από τους κρατικούς φορείς. Αυτοί μπορούν να διασυνδεθούν ούτως ώστε να γίνει πιο γρήγορο. Σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων, αν θέλετε, πάλι είναι πολύ πιο εύκολο όταν είναι ένα έργο εντεταγμένο στα ευρωπαϊκά έργα, δηλαδή αν έχει την εντός εισαγωγικών ευλογία να μπορέσει να δανειοδοτηθεί από ένα το οποίο δεν είναι. Είναι μια σειρά από τέτοιες μεταρρυθμίσεις, αν θέλετε, οι οποίες έχουν και σχέση με την επαφή την οποία έχει ο δυνητικός επενδυτής με το κράτος, με την γραφειοκρατία. Όσο πιο εύκολο γίνεται αυτό, τόσο πιο πολλοί έρχονται. Γιατί σας είπα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας είναι πάρα πολλά. Είναι συγκεκριμένες οι δράσεις που επιλέγονται? Βεβαίως, αυτές οι δράσεις, κοιτάξτε, έχουν αποτελέσει ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος στήριξης, το οποίο είχε η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους δανειστές. Όπως σας είπα, δεν ήταν μόνο δημοσιονομικά μέτρα τα οποία έτρεχαν, ήταν μέτρα για να αυξηθεί η παραγωγικότητα στην Ελλάδα, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Και μπορώ να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε βγει
από το δάσος. Πρέπει να συνεχίσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Δηλαδή, εάν δει κανένας τη μεγάλη εικόνα, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε πολλούς τομείς, η βελτίωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ ωραία λοιπόν. Είναι βίωνο το γεγονός που μας είπατε ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω επενδύσεις και η δυνατότητα να υπερβούμε τα 11 δις. Κύριε Μαρκοπουλιώδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση αυτής της συνέντευξης. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.